Ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του, στο οποίο κρατούσε τη σύζυγο και την πεθερά του, απειλούσε για ώρες να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο 56χρονος κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του στην Κίσαμο, βλέποντας τους αστυνομικούς να φτάνουν και να τους ζητούν να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Κρατώντας στα χέρια του ένα μασούρι δυναμίτιδας, έβγαινε στο μπαλκόνι απειλώντας να προκαλέσει ολοκαύτωμα. Το θρίλερ εξελισσόταν από τις 11 το πρωί, με κλιμάκια της ΕΚΑΜ να έχουν ζώσει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και διαπραγματευτεί να προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Δεν ήταν αληθινής πυροβολισμός. Τι είδατε εσείς, μπήκε η ΕΚΑΜ? Μπήκε η ΕΚΑΜ, τον συλλάβανε, απλώς το... ήταν σφαίρες με ρεύμα, τίποτα άλλο. Και μετά εκείνος? Ναι, εντάξει. Τον συλλάβανε, τον βάλανε, τον πάνε προληπτικά στο κέντρο υγείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος λόγω επαγγέλματος είχε πρόσβαση σε εκρηκτικές ύλες. Για το λόγο αυτό είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Τους πυροβολισμούς πότε τους ακούσατε? Τώρα, δεν έχει πεντάλεπτο. Τι ακούσατε? Δύο πυροβολισμούς. Γιατί φώναζε εκείνος ότι κρατάω δύο εκρηκτικά στα χέρια μου και θα καούμε, λέει, εδώ πέρα. Θα τους ρίξω. Και μετά από δύο λεπτά πεταχθήκανε. Ακούσαμε το θόρυβο. Σε κατάσταση παροξυσμού, μιλώντας στην Κρήτη TV και τη Μέρη Καριωτάκη, δήλωνε αποφασισμένος να βάλει τέλος, επαναλαμβάνοντας ότι επιθυμεί δικαιοσύνη. Έχω προσφέρει στο Καστέλι τόσες δουλειές και τόσα ωραία πράγματα και σπηλώνει το όνομά μου. Και μου λέτε εμένα να ζήσω. 6 μήνες πάω σε εισαγγελίες και δεν βρίσκονται, αφού είναι όλοι βρώμικοι. Σας πω, πάτε, πηγαίνετε προς την κουζίνα τώρα να πάρετε ένα ποτήρι νερό να πιείτε. Ελάτε, σας παρακαλώ. Μην θέλω. Προχωρήστε προς την κουζίνα, σας παρακαλώ. Όχι, πάμε. Να, κάθομαι εδώ πέρα, αφήστε τους άλλους εκεί που κάθονται, είναι πιο... Πιο ήσυχα είναι η μητέρα σας και η γυναίκα σας στην κουζίνα? Ναι. Δεν ξέρω πόση ώρα θα βασίξω τα νεύρα μου. Ίσα λίγο να δω κάτι αρπό. Αρπό, αρπάζομαι. Και δεν κάνει. Δεν κάνει. Πρέπει να μείνω ήρεμος μέχρι να έρθετε. Λάβω να τους πετάξω δύο-δύο. Να τους πάω. Καταλάβετε. Δεν τους αφήνω να με πιάσουν ζωντανό. Ξεχάσε το. Το θρίλερ έληξε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα με την παρέμβαση των ειδικών δυνάμεων της ΕΚΑΜ που κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Νωρίτερα ακούστηκαν δύο κρότη και αμέσως μετά έγινε αντιληπτή η έφοδος των αστυνομικών στο σπίτι. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς. Τώρα καραμπίνα ήταν, πιστολή ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Κατά... Για το περιστατικό, εσείς τι ακούσατε εδώ στο χωριό? Ανησυχία για τους γειτόνους. Και για αυτόν που είναι μέσα, που άκουσα πως είναι παιδιά μέσα με τη γυναίκα του. Με εισαγγελική εντολή, ο 56χρονος οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, βία κατά υπαλλήλων, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ανακτισμένος, μια χαρά. Το κοπέλι είναι πολύ κουρασμένοι άνθρωποι, δεν έχουν δουλειά, είναι φτωχάκια, είναι... Στη γειτονιά που είμαι εγώ δεν έχουν δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα ποτέ. Εσείς είδατε από τι είδα την επέμβαση της αστυνομίας? Για πείτε μας πώς έγινε. Η αστυνομία έπραξε όπως έπρεπε να πράξει. Γιατί φοβόταν και για την υπόλοιπη οικογένειά του, πως κάνει κακό στον εαυτό του.